Είχα την ευκαιρία να εκφράσω στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανησυχία μας για τους κινδύνους που εγκυμονούν τόσο η επιμονή της κυβέρνησης σε μια αδιέξοδη πολιτική λιτότητας που γεννά φτώχεια και ανεργία, όσο όμως και η επιλογή του Πρωθυπουργού να οδηγήσει τον τόπο σε μια παρατεταμένη περίοδο τεχνητής πόλωσης, έντασης και κινδυνολογίας. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή όπου είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δεσμευτικής συμφωνίας με τους εταίρους, δεδομένης της πλήρους αποτυχίας του μνημονίου, του μνημονιακού προγράμματος. Τούτη την ώρα ο τόπος χρειάζεται με ομαλό και συντεταγμένο τρόπο να υπάρξει μια κυβέρνηση ισχυρή, με ισχυρή λαϊκή εντολή και ισχυρή κοινωνική στήριξη πάνω σε ένα εθνικό σχέδιο διαπραγμάτευσης. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τη δυνατότητα ο λαός μας νυφάλια να αποφασίσει ανάμεσα στις δύο εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές. Αυτή τη συνέχεια υλοποίησης μνημονιακών πολιτικών και αυτή της διαπραγμάτευσης. Η επιλογή του κυρίου Σαμαρά να οδηγήσει τη χώρα σε μια παρατεταμένη και νοσηρή περίοδο έντασης μέχρι το Μάρτι, παρά το γεγονός είναι φανερό δεν διαθέτει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή, είναι μια επιλογή αποσταθεροποίησης. Τούτη την ώρα η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε να οδηγηθούμε με ομαλό και συντεταγμένο τρόπο στη δημοκρατική διαδικασία, σε κλίμα δημοκρατικής υπευθυνότητας και όχι σε κλίμα τυφλής σύγκρουσης. Αυτός ήταν και ο λόγος που πήραμε την πρωτοβουλία να επισκεφθούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου με τον πιο επίσημο τρόπο να απευθύνουμε έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να υπάρξει η ίστατη συνεννόηση στα αυτονόητα. Γι' αυτό και ζητούμε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου, πρώτον, να συμφωνήσουμε στην ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών πριν την προεδρική εκλογή και πριν την υπογραφή νέων δεσμευτικών συμφωνιών με τους εταίρους, προκειμένου με ομαλό και συντεταγμένο τρόπο να δώσουμε τη δυνατότητα κυριαρχικά να αποφασίσει ο λαός μας. Και δεύτερον, προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε στο πρόσωπο του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας που θα μπορούσε να εκλεγεί με ευρύτατη πλειοψηφία στη Νέα Βουλή. Αυτές είναι δύο κινήσεις που αν πραγματοποιηθούν θα δημιουργήσουν ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Θα είναι ένα ισχυρό μήνυμα και μέσα και έξω από τη χώρα. Ένα μήνυμα ότι η δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε δεν είναι απειλή και ότι οι πολιτικές δυνάμεις μπορούν να έχουν εναλλακτικά σχέδια, θα τα θέσουν στην κρίση του λαού, αλλά μπορούν να συνεννοούνται για τα αυτονόητα. Ένα μήνυμα που θα έκανε πολύ πιο ισχυρή τη θέση της χώρας